Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου». Είναι 5η 11 Ιουνίου με τον Γιάννη Τσιάτσιο στην τηλεόραση του Άστρα και έχουμε μαζί μας σήμερα ένα παλιό γνώριμο της εκπομπής, τον χειρουργό οφθαλμίατρο από το Οφθαλμολογικό Κέντρο Ήρης, τον κύριο Αντώνη Πίπη. Γιατρέ, φίλε Αντώνη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για μία ακόμη φορά, έτσι τα έχουμε πει στην τηλεόραση και προετών, για την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς στο πρώτο μέρος, μία πάθηση που απαιτεί επίγουσα αντιμετώπιση, και για το λέιζερ μυωπίας, υπερμετροπίας και αστιγματισμού, μία επέμβαση στο δεύτερο μέρος. Σωστά. Λοιπόν, για το πρώτο μέρος, αυτό που είναι πιο επίγον να αντιμετωπιστεί, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Και πριν από όλα τα άλλα, τι είναι η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς? Η αποκόλληση των αμφιβληστροειδούς είναι στην ουσία η αποκόλληση, ή αλλιώς να το πούμε λαϊκά, το ξεκόλλημα, ναι, ναι, έτσι, του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμού βρίσκεται στον οπίσθιο πόλο, στο πίσω τμήμα του ματιού μας, και αποτελεί προέκταση του εγκεφάλου. Είναι στην ουσία το σημείο, αν μπορούμε με απλοϊκό τρόπο να παρομοιάσουμε το μάτι μας με μια φωτογραφική μηχανή, τότε είναι το φιλμ της φωτογραφικής μηχανής. Το λέω έτσι πολύ, πολύ απλά, πολύ αλλά καλή, έτσι κατατοπιστικά σε πολλούς ανθρώπους. Εκεί λοιπόν, για διάφορους λόγους... Το φιλμ χαλάει. Ναι, χαλάει. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί αν χαλάσει το φιλμ δεν έχουμε φωτογραφίες. Τι φωτογραφική μηχανή, πολύ, πολύ σωστή παρομοίωση. Ο τρόπος όμως που χαλάει, να το πούμε έτσι, είναι ότι ξεκολλάει στην ουσία. Υπάρχει μια αποκόλληση, διαχωρισμός στιβάδων, με αποτέλεσμα να χάνει τη λειτουργία του, να νεκρώνεται, άρα και το μάτι να τυφλώνεται. Να τυφλώνεται, έτσι. Βεβαίως. Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι κάτι πολύ σοβαρό και αν δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί σε τύφλωση. Και μάλιστα, άμεσα. Ό,τι χειρότερο. Έτσι λένε που μπορεί να συμβεί. Είναι μία από τις χειρότερες παθήσεις που μπορεί να πάθει κάποιος στο μάτι του. Ναι, η τύφλωση είναι ο μεγάλος εφιάλτης που μπορεί να βρει κάποιον. Αλλά παρόλα αυτά, τα είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή. Λέμε τα μάτια μας και την υγεία μας. Τα μάτια μας δεν τα προσέχουμε όμως όσο πρέπει. Είναι θέμα για άλλη εκπομπή όμως. Θα σας πω βέβαια κάτι. Συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως στην αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ακριβώς επειδή τα συμπτώματα, εφόσον εκδηλωθεί, είναι ραγδαία προς την χειρότερη κατάσταση, συνήθως οι ασθενείς προσέρχονται στο ιατρείο. Όχι απαραίτητα έγκαιρα, αλλά τουλάχιστον προσέρχονται. Από άλλες παθήσεις στην πλέον. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό. Είναι συχνό φαινόμενο οι αποκολλήσεις? Οι αποκολλήσεις. Είναι όλες οι ίδιες? Ναι, οι αποκολλήσεις δεν είναι η πιο συχνή πάθηση που υπάρχει, όμως δεν είναι και η πιο σπάνια. Δηλαδή υπάρχουν και σε ένα ποσοστό, σε μια ποσότητα πληθυσμού περίπου, σας λέω τώρα, 100.000 ανθρώπων, περίπου. Μέσα σε έναν χρόνο, 10 από αυτούς ή και περισσότεροι θα πάθουν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Άρα δεν είναι λίγα τα περιστατικά, είναι αρκετά. Ή τουλάχιστον αυτά διαγνώσκονται. Οι αποκολλήσεις, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλών ειδών. Όμως συνήθως μιλάμε για την πιο συχνή μορφή, που είναι η ρηγματογενής αποκόλληση. Που έχει να κάνει με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς λόγω μιας ρογμής ή αλλιώς ενός σκισίματος που συμβαίνει στον αμφιβληστροειδή μας. Μάλιστα. Και γιατί μας απασχολεί, γιατρέ? Είπατε ότι αφορά ένα ποσοστό περίπου 1/16 χιλίες, που δεν είναι καθόλου λίγο. Ναι. Είναι πάθηση που θα οδηγήσει σε τύφλωση, όπως είπατε, έτσι. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί, ναι. Εφόσον οδηγεί μαθηματικά, η φυσική πορεία της νόσου είναι η τύφλωση. Ολική. Υπάρχει κάτι που την προκαλεί, από το οποίο πρέπει να φυλαχθούμε? Ναι, υπάρχουν ναι. παράγοντες κινδύνου? Ναι, οι παράγοντες κινδύνου για την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς γνωρίζουμε κάποιους, όπως είναι για παράδειγμα η υψηλή μυωπία, όπως είναι κάποιο ιστορικό τραυματισμού του οφθαλμού. Σε γενικές γραμμές όμως πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι, το για ποιο λόγο θα συμβεί σε κάποιον και δεν θα συμβεί σε κάποιον άλλον. Α, μπορεί να συμβεί με άλλο αίτιο σε κάποιον άνθρωπο, έτσι. Ναι. Μυωπία σε κάποιον, τραυματισμό σε κάποιον άλλο, έτσι. Ή και τίποτα από τα παραπάνω, συνήθως. Α, ή και τίποτα από τα παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει, αυτό να πούμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει ένας ασθενής να έχει ντε και καλά κάποια προδιάθεση για να το πάθει. Μπορεί να το πάθει και στον ύπνο του ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο. Και καμία άλλη προδιάθεση. Μάλιστα. Βεβαίως. Εμείς που είμαστε, σας διακόπτω, έτσι, στα 50 που είμαστε άτυχοι και έχουμε περάσει τα 50 και έχουμε πρεσβειοποία αναγκαστικά λόγω ηλικίας, να αρχίσουμε να φοβόμαστε? Γιατί πρεσβειοποία έχουμε έτσι κι αλλιώς. Η πρεσβειοποία δεν σχετίζεται. Δεν είναι παράγοντας κινδύνου. Όχι, δεν είναι. Αλλά η ηλικία σίγουρα, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, παίζει ρόλο, σαφώς. Όμως μπορεί να συμβεί και σε μικρότερες ηλικίες, ακόμα και σε 30 άριδες, ακόμα και σε 20 άριδες. Πολύ σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί.
Μάλιστα. Έτσι. Μπορεί να είναι και όπως είπατε, χωρίς αίτιο, έτσι, ένα σημείο. Ναι, θέλω να διευκρινίσω και ένα σημείο όμως λεπτό, γιατί κάτι το οποίο έχει ακούσει ο κόσμος και το ακούει συνεχώς, αλλά και να το διαφοροποιήσουμε λιγάκι. Πολλές φορές έρχονται στο ιατρείο με άνθρωποι που λένε, ασθενείς που λένε, α, γιατρέ, έχω και αποκόλληση. Α, μου διαγνώσαν, έπαθα και αποκόλληση. Και πώς το λένε... έπαθα και αποκόλληση. Ναι, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Δεν είναι ακριβώς, επειδή πολλοί συνάδελφοι, αλλά και γενικά ίσως και οι ασθενείς δεν το αντιλαμβάνονται σωστά, μπλέκουν ή μάλλον δεν διαχωρίζουν σαφώς την αποκόλληση του υαλόδους που είναι με την αποκόλληση του αμφιλιστροειδούς. Ο όρος αποκόλληση που τρομάζει πολλούς ανθρώπους που τον ακούνε και νομίζουν ότι πω αμάν ξεκόλλησε το μάτι μου, ακούμε και τέτοια, έτσι, είναι πολύ διαδεδομένος, διότι είναι μια πάθηση πολύ διαδεδομένη που λέγεται αποκόλληση υαλόδους. Η αποκόλληση του υαλόδους, η οποία από μόνη της, αυτή καθεαυτή, είναι μια εντελώς αθώα πάθηση. Αυτή καθεαυτή. Δεν οδηγεί Όχι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτή καθεαυτή είναι μια τελείως αθώα πάθηση. Ναι. Δηλαδή, η αποκόλληση του υαλόδους δεν τυφλώνει, δεν δημιουργεί κανένα σοβαρό πρόβλημα πέρα από τις μυοψίες. Δηλαδή, ότι έχουμε μυγάκια, βλέπουμε έτσι. Ναι. Η αποκόλληση υαλόδους όμως, σε ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών, προκαλεί τη ρογμή εκείνη, το σκίσιμο εκείνο που είπαμε στον αμφιλιστροειδή, αν θυμάστε που είχατε πιο πριν, το οποίο μπορεί στη συνέχεια, εφόσον δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, να οδηγήσει στην αποκόλληση αμφιλιστροειδούς. Άρα αυτές οι δύο παθήσεις συσχετίζονται. Όμως δεν είναι το ένα και το αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε σε ένα ασθενή ότι έχει αποκόλληση, θα πρέπει να διευκρινίζουμε τι είδους αποκόλληση. Γιατί η μία αποκόλληση δεν έχει απολύτως καμία θεραπεία και ούτε χρειάζεται. Και άλλη αποκόλληση είναι μια σοβαρότατη πάθηση που έτσι και δεν αντιμετωπιστεί άμεσα ο ασθενής τυφλώνει. Ελπίζω να σας ακούνε οι συναδελφοί σας και να μην στις διαγνώσεις. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα οι συνάδελφοι, απλά σίγουρα οι ασθενείς. Και οι άνθρωποι που κοιτάζουν στο ίντερνετ. Έτσι, μπράβο. Αυτό που παίρνουν διαγνώσεις από το ίντερνετ. Αλλά και οι ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τόσο καλά και μπερδεύονται. Αλλά εντάξει. Η δουλειά μας είναι να το εξηγούμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί, έτσι θα το πούμε αυτό πολλές φορές, αγαπητοί φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες εδώ. Ας συμβουλευτούμε αυτούς και όχι το διαδίκτυο, για να μην έχουμε προβλήματα με την όρασή μας και με άλλες παθήσεις. Λοιπόν, συμπτώματα και διάγνωση. Τι είναι αυτό που θα κάνει κάποιον να ανησυχήσει και να πάει στο γιατρό, κύριε Πίτρο? Λοιπόν, τα συμπτώματα τα αρχικά, τα οποία μοιάζουν και σχετίζονται άμεσα με τα συμπτώματα της αποκόλλησης υαλόδους που σας προανέφερα, είναι οι μυοψίες, δηλαδή να βλέπει μυγάκια κάποιος, έντονα φώτα, φωτοψίες. Και συνήθως στο ένα μάτι, ετερόπλευρα. Έτσι. Αυτά είναι, ταυτίζονται ουσιαστικά με τα συμπτώματα, είναι στην ουσία τα συμπτώματα της αποκόλλησης υαλόδους, που είναι το πρώτο στάδιο. Όλοι οι ασθενείς που θα έχουν αυτά τα συμπτώματα πρέπει να προστρέξουν απευθείας τον οφθαλμίατρό τους, να τους εξετάσει. Διότι ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρεθεί ότι έχουν κάποιο πρόβλημα πέραν της αποκόλλησης υαλόδους, ένα μικρό ποσοστό αυτών θα βρεθεί ότι ενδεχομένως έχουν κάποια ρογμή στον αμφιλιστροειδή τους. Ότι δηλαδή η αποκόλληση υαλόδους που συνέβη δημιούργησε ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν, όλοι οι ασθενείς που έχουν αυτά τα συμπτώματα πρέπει κατευθείαν να πάνε στον οφθαλμίατρο και ο οφθαλμίατρος θα κρίνει συνέχεια εάν χρειάζεται κάτι ή όχι και θα εξηγήσει το πρόβλημα. Αυτά είναι τα συμπτώματα και κυρίως αυτό που τονίζουμε τώρα, να μην περάσει χρόνος. Ναι. Η καθυστέρηση εδώ είναι πρόβλημα, διότι ακριβώς εάν εκδηλωθεί κάτι. Γιατί, να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Πριν δημιουργηθεί η αποκόλληση του αμφιλιστροειδούς, ενδέχεται, όπως σας εξήγησα, να υπάρξει κάποια ρογμή στον αμφιλιστροειδή. Εάν αυτό διαγνωστεί έγκαιρα, τότε μπορεί εκεί πέρα να γίνει ένα λέιζερ στο γραφείο, έτσι, εκεί όπου υπάρχει το μηχάνημα, όχι σε χειρουργείο, και να αντιμετωπιστεί επί τόπου και να μην συμβεί η αποκόλληση αμφιλιστροειδούς. Έτσι γλιτώνουμε την αποκόλληση αμφιλιστροειδούς, αλλά και την ανάγκη ενός πιο βαριού χειρουργείου για να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Η διάγνωση, φαντάζομαι, όπως είπατε, γίνεται στο ιατρείο, έτσι. Μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση, τι κάνουμε, τι κάνουμε αμέσως μετά. Και γιατί είναι αναγκαίο, πόσο έγκαιρα πρέπει να γίνει. Γιατί καταρχάς, να χρόνο. Εντάξει, καταρχάς να συμπληρώσω το προηγούμενο ότι φυσικά εφόσον ο ασθενής προχωρήσει η αποκόλληση, έτσι, πέρα από τις μυοψίες και τις φωτοψίες, συνέχεια θα χάσει όραση, θα βλέπει μία σκιά η οποία θα καλύπτει ένα μέρος της όρασής του μέχρι που στο τέλος θα τυφλωθεί και τελείως. Έτσι, αυτή είναι η φυσική πορεία η οποία μπορεί να συμβεί και σε λίγες μέρες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, μπορεί να γίνει και σε λίγες μέρες. Και σε λίγες μέρες. Ενώ σε άλλους ασθενείς υπάρχει πολύ μεγάλη ανομοιογένεια σε αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες, μπορεί να γίνει και σε εβδομάδες ενδεχομένως. Ανάλογα. Πάντως δεν περιμένουμε. Για σήμερα να φυλάγεται ο κάθε άνθρωπος, πάντως θα πρέπει με το που εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα αμέσως να πάει στο. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Αναφέραμε πριν για την προδιάθεση. Υπάρχει
η παλιά κλασική θεωρία που λέει ότι ξέρεις κάτι, το παθαίνεις επειδή σήκωσες βάρος, το έπαθες επειδή ζωρίστηκες, το έπαθες επειδή... Ναι. Αυτό το ακούμε συνέχεια. Έχει μια βάση, αλλά επιστημονικά δεν είναι αποδεδειγμένο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς να το πάθει και στον ύπνο του. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε τον ασθενή να αισθάνεται ένοχος, γιατί έκανε αυτός κάτι και το προκάλεσε στον εαυτό του. Ναι. Μπορεί να το πάθεις απλά επειδή ήταν η κατασκευή του ματιού, η προδιάθεση και θα το πάθαινες. Μάλιστα. Έτσι. Και πώς αντιμετωπίζετε, τι κάνουμε αφού διαγνωστεί? Εφόσον διαγνωστεί η πάθηση αυτή, και φυσικά έχουμε ξεφύγει από το στάδιο που σας ανέφερα της ρογμής, όπου ενδεχομένως με ένα λέιζερ στα γρήγορα μπορούμε να τον παλώσουμε, να το πω έτσι, και να τελειώνει εκεί η ιστορία. Εάν πάμε σε αποκόλληση εμφυλιστροειδούς, τότε μόνο χειρουργικά. Η πιο διαδεδομένη και επιτυχής μέθοδος αντιμετώπισης της πάθησης αυτής γίνεται με συγκεκριμένο χειρουργείο, η αλλοειδεκτομής, όπως λέγεται. Κατά καιρούς υπήρξαν, έχουν αναπτυχθεί ή χρησιμοποιούνται και ακόμα και σήμερα και άλλες μέθοδοι, αλλά η πλέον διαδεδομένη στις μέρες μας είναι αυτή, η οποία έχει τελειοποιηθεί σαν μέθοδος, η τεχνολογία επίσης, που μας βοηθάει να την κάνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο επεμβαίνουμε στο εσωτερικό ουσιαστικά του ματιού και ξανακολλάμε τον αμφιβληστροειδή. Μάλιστα. Και το φίλμα που καθίσταται και μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει. Έτσι. Εάν γίνει έγκαιρα, ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας που χάθηκε από τον αμφιβληστροειδή, από το φιλμ, αποκαθίσταται. Και έτσι έχουμε σημαντική επανάκτηση της όρασης που χάθηκε. Όμως αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το ποιο στάδιο αποκόλλησης θα προσέλθει ο ασθενής στο γιατρό, πόσο καιρό θα έχει την αποκόλληση, δηλαδή πόσο καιρό έχει παραμείνει αποκολλημένος ο αμφιβληστροειδής, αλλά και από άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε πάντα να καθορίσουμε. Μάλιστα, εστιάζω σε αυτό που είπατε για να και ο κόσμος μας ακούει, να μείνει σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση η έγκαιρη αντιμετώπιση. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση γρήγορα, έτσι. Ναι. Κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε όραση δηλαδή. Ο χρόνος είναι όραση. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε εδώ, είναι μια επέμβαση που μπορεί να γίνει εδώ, μπορεί να γίνει στη Λάρισα, μπορεί να γίνει ή πρέπει να απευθυνθούμε στα μεγάλα κέντρα Αθήνας, τα καλά νέα, να το πω έτσι, για τον τόπιο πληθυσμό, είναι ότι εδώ και ήδη κάποια χρόνια αυτές οι επεμβάσεις γίνονται με τον τελειότερο εξοπλισμό που υπάρχει και στην περιοχή μας. Επομένως, και επειδή ξέρω ότι είστε από αυτούς που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις, θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Γίνονται και εδώ, έτσι? Γίνονται, βεβαίως. Απαιτείται ιατρικός εξοπλισμός συγκεκριμένος. Βέβαια. Και εκπαιδευμένος χειρουργός που κάνει αυτές τις επεμβάσεις. Και εκπαιδευμένος χειρουργός οφθαλμίατρος. Από την εμπειρία σας τώρα, τη δική σας, πού γνωρίζω ότι έχετε από αυτές τις επεμβάσεις? Χρόνος, νοσηλεία και αποκατάσταση. Σωστά. Και τι ακολουθεί μετά? Δηλαδή έρχεται κάποιος, πόσο καιρό κατά επέμβαση, πόσο καιρό πρέπει να νοσηλευτεί και τι γίνεται μετά? Τον χαιρετάτε, φεύγει, του ξαναβλέπετε σύντομα, τι γίνεται? Να το πούμε και αυτό λοιπόν. Καταρχάς, ο χρόνος της η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Έτσι, ο ασθενής είναι ξύπνιος. Επειδή πολλοί κόσμος γνωρίζει τα της επεμβάσεως του καταράκτη, που είναι πολύ πιο συχνή στην οφθαλμολογία, συγκρίνοντας με αυτήν, θα λέγαμε ότι για τον ασθενή δεν διαφέρει πάρα πολύ το στήσιμο του χειρουργείου. Δηλαδή, ο ασθενής είναι ξύπνιος, η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία μόνο. Και η διαφορά είναι μια μικρή διαφορά στη διάρκεια. Ενώ, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, μια μέση επέμβαση καταράκτη κρατάει 10 λεπτά έως 1 τέταρτο, εδώ μιλάμε στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, μια μέση αποκόλληση από μισή ώρα έως 45 λεπτά. Έτσι, ανάλογα τη βαρύτητα του περιστατικού και τη δυσκολία. Στη συνέχεια, ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του. Δεν είναι απαραίτητο να παραμείνει ή να νοσηλευτεί. Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις πιο βαριές, όπου απαιτείται απευθείας μετά την επέμβαση να υπάρξει συγκεκριμένη κλινήρη θέση του ασθενούς και ούτω καθεξής για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με το περιστατικό, ενδεχομένως θα ήταν σόφρον, όχι όμως απαραίτητο, το τονίζω, να υπάρξει μία ή δύο μέρες νοσηλεία ή παραμονή σε ένα χώρο κλινικής, έτσι, νοσοκομείο. Χωρίς αυτό το τονίζω να είναι απαραίτητο. Χωρίς μπορεί να πάει και σπίτι. Ανάλογα με την διάγνωση που θα κάνετε αμέσως μετά και την κατάσταση που θα είναι μετά. Μπράβο. Την κατάσταση που θα συναντήσουμε μέσα στο που θα συναντήσω μέσα στο χειρουργείο, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω, εξαρτάται πολλά από αυτό. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι ναι, πηγαίνει σπίτι του, εντάξει, αυτό οκ. Okay. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια περίοδος αποθεραπείας, η οποία περιλαμβάνει σίγουρα παρακολούθηση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλω να το τονίσω. Και να το τονίσω πάρα πολύ, ότι είναι πολύ 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 σημαντικό να γίνεται σωστή και έγκαιρη και μεταχειρητική παρακολούθηση από τον χειρουργήσαντα ιατρό. Αυτό το τονίζω πάντα στους ασθενείς. Και όχι να υπάρχει κάποιον, τακτική, και όχι μόνο τον εξειδικευμένο χειρουργό που χειρούργησε το περιστατικό, και μάλιστα τακτική παρακολούθηση. Διότι να πούμε ένα λεπτό σημείο. Υπάρχει στη χειρουργική των αποκολλήσεων
το ποσοστό επιτυχίας πλέον με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές ξεπερνάει το 90%, 95% με το πρώτο χειρουργείο. Όμως υπάρχει και ένα 5-10% που ενδεχομένως δεν θα κολλήσει αμέσως ο αμφιλοστροειδής με τα εγχειρητικά. Αν το προλάβουμε στην αμέσως επόμενη μεταχειρητική περίοδο αυτό, μπορούμε να το τακτοποιήσουμε με ένα δεύτερο χειρουργείο εύκολα. Αν όμως ξεφύγει, διότι ο ασθενής χρειάστηκε για να χειρουργηθεί να πάει κάπου αλλού, στη συνέχεια να παρακολουθεί κάπου αλλού και ο χειρουργός που τον χειρούργησε ενδεχομένως να μην τον ξαναδεί και ποτέ μετά το χειρουργείο, συμβαίνουν και αυτά, πολλές φορές αυτά τα μάτια χάνονται. Διότι η διάγνωση της επαναποκόλλησης γίνεται πάρα πολύ αργά, όταν πλέον έχει γίνει ουλή πίσω στον αμφιλοστροειδή και πλέον το μάτι έχει χαθεί οριστικά. Δεν επιδιορθώνεται. Έτσι. Άρα λοιπόν να τονίσουμε λίγο ότι χρειάζεται σωστή, έγκαιρη και τακτική μεταχειρητική παρακολούθηση από τον γιατρό που χειρουργεί. Αυτό το τονίζουμε. Μάλιστα. Και τέλος σε αυτό που με ρωτήσατε, στην αποθεραπεία. Πόσο καιρό ο ασθενής πρέπει να παραμείνει. Να παρακολουθεί λίγο. Να μην πάει στη δουλειά, όχι παρακολούθηση. Να μην κάνει βαριές δουλειές, ας πούμε. Αυτό, ανάλογα το περιστατικό, μπορεί να είναι από 15 μέρες έως 1 ή 2 μήνες, αλλά εξαρτάται πολύ από την περιστατική. Να μην σηκώνει πολύ βάρος, ας πούμε. Μπράβο. Γενικά, οι περισσότεροι ασθενείς για ένα διάστημα μετά, λόγω της ύπαρξης ενός ειδικού αερίου μέσα στο μάτι που μπαίνει για να ταμποναριστεί ο αμφιλοστροειδής και να κολλήσει, αυτό είναι η συνήθις τακτική, αν και υπάρχουν και παραλλαγές. Δεν βλέπει καλά μέχρι να επανέλθει η όρασή του, περνάνε συνήθως πάνω από 15 μέρες ή πολλές φορές και πάνω από μήνας. Γι' αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν επιτρέπουμε στον ασθενή να κάνει βαριές εργασίες. Δεν είναι σόφρον, έτσι, κάτι τέτοιο. Κάποια ήπια σωματική δραστηριότητα μετά τις 15 μέρες, ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι σίγουρα μετά την επέμβαση αυτό που κρατάμε, γιατρέ, είναι για να μην έχουμε, επειδή ήταν σαφέστατος, μπορεί να οδηγηθούμε και σε απώλεια οφθαλμού. Έτσι, ναι. Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση από τον χειρουργήσαντα. Έτσι. Έγκαιρη, σωστή, γρήγορη και εάν χρειαστεί άμεση επανεπέμβαση σε μικρό ποσοστό, το τονίζω. Ναι. Αλλά δεν θέλουμε ούτε αυτό το μικρό ποσοστό να χάσουμε, να μας ξεφύγει. Έτσι. Λοιπόν, ήταν το πρώτο μέρος σήμερα με τον κύριο Αντώνη Πίπη, το φίλο μας, τον χειρουργό οφθαλμίατρο από το Οφθαλμολογικό Κέντρο Ήρης. Μιλήσαμε για την αποκόλληση αμφιλοστροειδούς. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και μετά θα έρθουμε εδώ πάλι με τον κύριο Αντώνη Πίπη να μιλήσουμε για τα λέιζερ μοιοπίας, υπερμετροπίας και αστιγματισμού. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ πάλι. Το κτηματομεσητικό γραφείο B. Pappas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B. Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B. Pappas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B. Pappas, στη Λάρισα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ και πάλι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Θέλω την υγεία μου» με τον Γιάννη Τσιάτσιο. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2020 και θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Πίπη για τα λέιζερ μυωπίας, υπερμετροπίας και αστιγματισμού. Και όσους μας προκαλεί λίγο φόβο η λέξη λέιζερ, ότι κάποιος ήταν από πάνω μας και θα μας σημαδεύει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έχουμε στο μυαλό μας ταινίες του πόλεμου των άστρων από μικρή ηλικία. Ακριβώς, γιατί το λέιζερ δεν είναι φιλική πραγματικότητα προς τον άνθρωπο, με βάση όσα ξέρουμε από τις ταινίες. Εσείς θα μας πείτε κάτι άλλο. Δεν είναι ψέμα ακριβώς αυτό. Όχι, δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ακριβώς ψέμα. Ο λόγος όμως εσάς πρόκειται καταρχήν, γιατρέ, και εδώ για κάτι επίγον ή έχουμε την άνεση να το κάνουμε όποτε θέλουμε? Είναι μια επέμβαση η οποία ανήκει, ας πούμε, σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη κατηγορία επεμβάσεων στην οφθαλμολογία, με την άποψη όχι μόνο του ποιο σημείο του οφθαλμού γίνεται, δεν μιλάμε πλέον για το πίστιο τμήμα του οφθαλμού, αλλά για το πρόστιο, το κερατοειδής μας, αλλά και το γεγονός ακριβώς ότι δεν είναι σίγουρα μια επέμβαση όπως είναι η αποκόλληση αυτοστηρίδους, που είναι κατ' επίγον, αλλά είναι μια επέμβαση η οποία είναι κοσμητικού τύπου. Δηλαδή την κάνουμε, αν θέλουμε, για να απαλλαγούμε από τα γυαλιά μας, τους φακούς επαφής. Των οποίων η χρόνια χρήση ταλαιπωρεί πολύ κόσμο ή για κοσμητικούς λόγους να μην φοράμε γυαλιά. Άρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία επεμβάσεων. Αυτό αφορά μόνο αυτές τις παθήσεις, δεν αφορά την πρεσβειοποία, ξαναλέω έτσι, για όσους βλέπουν τηλεόραση. Αφορά και την πρεσβειοποία, απλά η πρεσβειοποία είναι λίγο πιο πολύπλοκη ιστορία. Μάλιστα. Από την αντιμετώπιση της μυωπίας, υπερμετροπίας του αστιγματισμού. Και αστιγματισμού, έτσι. Η πρεσβειοποία είναι λίγο πιο πολύπλοκη ιστορία. Μάλιστα. Θέλω να μας πείτε λοιπόν τι είναι τα λέιζερ μυωπίας, υπερμετροπίας και αστιγματισμού. Λοιπόν, τα λέιζερ αυτά έχουν αρκετά χρόνια που εφαρμόζονται στην οφθαλμολογία και η βασική αρχή στην οποία βασίζονται είναι η σμήλευση του κερατοειδούς. Δηλαδή, ακούγεται σαν να πρόκειται για γλυπτική. Ναι, αυτό κάνουν. Στην ουσία τι κάνουνε? Αλλάζουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς, σμιλεύοντάς τον, ούτως ώστε να με αυτόν τον τρόπο διορθώσουν τα διαθλαστικά σφάλματα του οπτικού συστήματος. Είτε αυτά είναι η μυωπία, είτε είναι η υπερμετροπία, είτε είναι ο αστιγματισμός. Έτσι λοιπόν, περνάμε κατά κάποιο τρόπο τους βαθμούς που φοράμε στα γυαλιά μας ή στο φακό μας, τα περνάμε κατευθείαν επάνω στο μάτι μας, στην επιφάνεια του ματιού μας. Μας ακούγεται φανταστικό, έτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και πραγματικά είναι μια από τις επαναστατικές, ας πούμε, τεχνολογίες στην οφθαλμολογία και στην ιατρική γενικά. Περνάμε λοιπόν τους βαθμούς μυωπίας και ο ασθενής δεν έχει πια ανάγκη, αφού έχει τους βαθμούς. Ακριβώς. Είναι περασμένο πάνω στο μάτι του, οι βαθμοί του. Εσά αφορά τα γυαλιά μέσα στο μάτι. Έτσι. Επάνω, για την ακρίβεια. Ναι, εκεί επεμβαίνουμε. Όχι στο εσωτερικό, γιατί εκεί πάμε σε άλλο επίπεδο επεμβάσεων, σε διαφορετικές επεμβάσεις. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα, γιατρέ? Εδώ υπάρχουν, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Έτσι. Με τον καιρό και για λόγους marketing έχουν αναπτυχθεί στην οφθαλμολογία διάφορες μέθοδοι. Ο καθένας το ονομάζει έτσι, ο άλλος το ονομάζει αλλιώς. Αλλά για να κάνουμε τα πράγματα απλά πρέπει να το διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί όπου χρησιμοποιούμε το λέιζερ κατευθείαν επάνω στο μάτι, χωρίς να κάνουμε κάποιο είδους δημιουργίας κρυμνού στον κερατοειδή, κάποιο είδους άλλης προετοιμασίας, προεργασίας, πέρα ενδεχομένως από μια απόκριση του επιθυλίου, χρησιμοποιούμε κατευθείαν το λέιζερ. Η πιο κλασική μέθοδος που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι το PRK, έτσι λέγεται, και είναι και ίσως και από τις πιο παλιές που χρησιμοποιούμε σε αυτό το τομέα. Και η δεύτερη κατηγορία μεθόδων, που είναι το λεγόμενο LASIK, που γνωρίζουμε με διάφορες, πώς το λένε, διαφορετικές προσωνύμια, classic LASIK, femto LASIK. Η ουσία είναι ότι όλα είναι LASIK. Τι σημαίνει LASIK όμως? Ότι δημιουργούμε πρώτα ένα κρυμνό στον κερατοειδή, κάνουμε το λέιζερ και στη συνέχεια αυτό το κρυμνό το καλύπτουμε από πάνω. Τι είναι όλο αυτό? Σε τι βοηθάει? Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θα το εκλαϊκεύσω και πάλι, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Έχουμε ένα χλωοτάπητα. Εσείς που γνωρίζετε και από ποδόσφαιρο, έχουμε χλωοτάπητα. Και από κάτω θέλουμε να κάνουμε κάποια εργασία στο χώμα που υπάρχει. Έχουμε την εξής δυνατότητα. Ή θα πάρουμε τα αυτιάρια και θα αρχίσουμε να σκάβουμε και το χλωοτάπητα και το χώμα μαζί. Και στη συνέχεια, αφού ξαναφτιάξουμε, θα περιμένουμε να φυτρώσει πάλι τον καζόν και να καλύψει το κενό που δημιουργήσαμε. Ξέρετε και εσείς από ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω. Ή θα κάνουμε το εξής απλό και έξυπνο. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το εφεύρε κάποιος Έλληνας, ο κύριος Παλίκαρης, στην Κρήτη. Το σκέφτηκε πρώτος. Θα τυλίξουμε το χλωοτάπητα, θα τον ρολάρουμε, σωστά, θα κάνουμε την εργασία από κάτω, θα το σκεπάσουμε και στη συνέχεια θα βάλουμε και το χλωοτάπητα από πάνω. Και μέσα σε δύο ώρες κανένας δεν θα μπορεί να καταλάβει τι έγινε εκεί πέρα. Και θα έχει αποκατασταθεί και η σημεία.
έχει αποκατασταθεί και ζημιά και δεν έγινε τίποτα. Ενώ στο άλλο καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά των μεθόδων της πρώτης κατηγορίας με τις μεθόδους της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, η μέθοδο του LASIK, δηλαδή το LASIK, και η πλέον καθιερωμένη πλέον παγκόσμια. Μάλιστα. Μπορούν να κάνουν όλη αυτή την επέμβαση, γιατρέ? Υπάρχει κόσμος που για κάποιον λόγο δεν μπορεί, δεν σωστά, πρέπει? Σωστά, σωστά. Η κλασική ερώτηση που γίνεται συχνά είναι όλοι μπορούν να κάνουν. Εσείς γιατρέ ή εσείς κύριε, γιατί φοράτε γυαλιά, γιατί δεν κάνουν όλοι? Η απάντηση είναι απλή. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν. Διότι... Δεν είναι μόνο ότι φοβούνται κάποιοι, δηλαδή? Όχι. Δεν έχει να κάνει με το φόβο. Εντάξει, ο φόβος είναι εξυπακούεται. Yeah. Έτσι. Καταρχάς να πω κάτι. Κανένας δεν χρειάζεται να κάνει λέιζερ για τη μυωπία του, εάν δεν έχει πρόβλημα να φοράει γυαλιά. Ξεκινάμε από αυτό. Οι περισσότεροι που ξέρω δεν τους αρέσει, όπως και εγώ που βάλαν γυαλιά. Αλλά να είμαι σαφής. Εάν κάποιος φοράει τα γυαλιά του και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτά και του αρέσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί περαιτέρω. Όμως, οι περισσότερο οι μέθοδοι αυτοί απευθύνονται στους χρήστες φακών επαφής. Στους χρόνιους χρήστες φακών επαφής. Γιατί εκεί η χρόνια χρήση φακών επαφής δημιουργεί πολλά προβλήματα στα μάτια μας, χρόνια νόσους επιφάνειας οφθαλμού, ξηροφθαλμία κ.ο.κ. Ναι. Η οποία είναι νόσος πλέον. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κανονικά πρέπει να βγάλουν κάποια στιγμή τους φακούς, να φοράνε μόνο γυαλιά ή αν δεν θέλουν να κάνουν λέιζερ. Είπατε εάν μπορούν να το κάνουν και ένα όλοι. Ποσοστό, ένα ποσοστό ούτως ή άλλως ανθρώπων, το οποίο καθορίζεται από τη συνύπαρξη άλλων παθήσεων στον κερατοειδή και κυρίως το πάχος του κερατοειδούς σε σχέση, σε συνάρτηση με τους βαθμούς που έχουν. Ναι. Από αυτές λοιπόν τις παραμέτρους, τις οποίες εξετάζουμε κάθε φορά, ο οφθαλμίατρος οφείλει να εξετάζει βέβαια με ειδικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να γίνουν αυτά, καθορίζει αν ο ασθενής μπορεί να κάνει ή όχι. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι. Περίπου το 80% των ασθενών που έχουν μπορούν. Αλλά ένα 10-20% δεν ενδείκνυται. Μάλιστα. Φίλοι μου καλοί έκαναν επέμβαση πριν από 6-7 χρόνια. Μάλιστα. Και παραπονέθηκε, όχι στη Λάρισα, σε μεγάλο αστικό κέντρο της, κοντά εδώ, και παραπονέθηκε για πόνο. Είναι μεγάλος ο φόβος, πόνος υπάρχει. Πρόσφατα είχα και εγώ ένα τέτοιο παράδειγμα στο ιατρείο, όπου μου λέει, γιατρέ, φοβάμαι να το κάνω, γιατί, της λέω, γιατί βρε, η κοπέλα μου, ξέρω εγώ, είχε τα γυαλιά της, την ταλαιπωρούσαν. Μου λέει, γιατί η φίλη μου πόναγε, δεν έβλεπε, είχε πόνο μετά. Κάτσε, ένα λεπτό λέω. Πού πήγε, τέλος πάντων δεν λέω περισσότερα, αλλά θέλω να σας πω ότι προφανώς και στη δική σας περίπτωση και στην περίπτωση που μου έτυχε εμένα σκάψαν το χλωροτάπητα, αντί για να γίνει. Έγινε η μέθοδος του σκαψίματος του χλωροτάπητα, δηλαδή του PRK. Και δυστυχώς, επειδή πολλοί γιατροί δεν ενημερώνουν τον ασθενή, έτσι, ή τους απευθύνουν τον ασθενή, τον παραπέμπουν σε κάποιο κέντρο, κάπου πηγαίνει, κάνει, ούτε αυτός καταλαβαίνει ακριβώς τι κάνει, ξέρει ποιος το έκανε και τι το έκανε ακριβώς. Και στο τέλος, ενδεχομένως, το αποτέλεσμα είναι υποδέστερο από αυτό που θα περίμενε. Ναι, που ούτως ή άλλως ο πολλής κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τα λέιζερ και με το σκάψιμο με στο μάτι και φοβάται ούτως ή άλλως. Έτσι. Έτσι. Που πρέπει να προετοιμαστεί ο ασθενής για κάποια πράγματα. Ας μην χρησιμοποιούμε όρους που τρομάζουν, όπως το σκάβουμε το μάτι, παίρνουμε το φτιάρι. Γίνεται ακριβώς η πρόσθεση, η σμήλευση. Άλλωστε, ζούμε και στην εποχή του ίντερνετ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ίντερνετ, όμως πολλές φορές σε νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, τους παραπέμπω και τους λέω, ψάξτε το λίγο κι εσείς. Δείτε το λίγο. Βέβαια. Σου δίνω υλικό, γιατί πλέον τα graphic animations που υπάρχουν και όλα αυτά δείχνουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Υπάρχουν και ταινίες όπου ο ασθενής είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι και ξεχνάνε το λέιζερ ανοιχτό. Το έχω δει, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτή την ταινία. Και του καίει μέχρι πίσω. Το έχουμε δει και αυτό. Εντάξει, αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι ταινία τρόμου από αυτές τις. Μάλιστα. Τύπου Scream και τέτοια. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Αυτή είναι ταινία τρόμου. Αλλά με βάση το τι ωφέλη απολαμβάνει ο ασθενής, φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν. Ναι, είναι πολύ ασφαλής μέθοδος. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι μια μέθοδος η οποία, εφόσον γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, πλέον παγκόσμια εκατομμύρια άνθρωποι διορθώνουν τα διαθλαστικά τους φάλματα με αυτόν τον τρόπο και ξεφορτώνουν τα γυαλιά τους για πάντα. Μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά είναι πόσο διαρκεί για πάντα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ναι. Η διόρθωση είναι απόλυτη. Άπαξ μία φορά και τέλος. Άπαξ και πας στο μηδέν. Ναι. Και από εκεί και μπρος υπάρχει βέβαια σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να μείνει λίγο υπολοιπόμενο ή να δημιουργηθεί μετά, υπάρχει δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης. Ενώ να πούμε επίσης ότι είναι απαραίτητο ο ασθενής μας να είναι πάνω από 18 χρονών, η ηλικία να έχει σταματήσει δηλαδή να αναπτύσσονται οι διαλαστικές του ανομαλίες, και τουλάχιστον για 2 χρόνια να έχει σταθερούς βαθμούς, δηλαδή να μην αλλάζουν οι βαθμοί. Έτσι. Είναι σημαντικές προϋποθέσεις αυτές. Να ρωτήσω αν γίνεται αυτή η επέμβαση και εδώ στη Λάρισα. Ναι, γίνεται. Γίνεται βεβαίως.
Και από την εμπειρία σας, τι λέει λοιπόν, αφού γίνεται και αυτή η επέμβαση και επειδή είστε από αυτούς, φαντάζομαι ότι χρειάζεται, είστε από αυτούς που την κάνουν, ναι. Χρειάζεται και εδώ εξειδίκευση, έτσι, και εξοπλισμός ειδικός. Σαφώς, εδώ, όπως, κοιτάξτε, όπως και στο προηγούμενο κομμάτι που μιλήσαμε, ναι, για τις αποκολλήσεις αυστηρούς, έτσι και εδώ στις διαθλαστικές επεμβάσεις, όπως ονομάζω τα λέιζερ μυοπίας, μιλάμε για ιδιαίτερες εξειδικεύσεις στην οφθαλμολογία, έτσι. Όπου απαιτείται και η απαραίτητη εξειδίκευση του οφθαλμοχειρουργού. Αυτό σε ρωτούσα, από ποιους γίνεται, πέρα από το τι εξοπλισμός χρειάζεται και από ποιους. Συνήθως, ναι, γίνεται από συγκεκριμένους οφθαλμιάτρους, οι οποίοι εξειδικεύονται στον τομέα, δουλεύοντας για χρόνια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους σε κέντρα τα οποία κάνουν ακριβώς στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Υπάρχουν και διάφορα σεμινάρια εκμάθησης, αλλά κατά κανόνα όλα αποκτούνται μέσα από χρόνια εκπαίδευση και εμπειρία πάνω στον τομέα. Και οι επεμβάσεις αυτές. Και αυτό να πούμε ότι σαφώς γίνονται σε χώρους όπου υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός. Πρέπει να το πούμε και ας κατηγορηθούμε να το πω έτσι. Όχι, δεν όχι, γίνονται όχι. Σε απλά ιατρία. Ίσα, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Έτσι. Δεν γίνονται σε ιατρία αυτές τις επεμβάσεις. Ακριβώς. Πρέπει να ενημερωθεί γιατί για τις αναγκαίες συνθήκες να πραγματοποιηθεί έτσι. Κάποια επέμβαση. Δεν γίνονται σε ιατρία, γίνονται σε συγκεκριμένα οργανωμένα οφθαλμολογικά κέντρα όπου αυτά υπάρχουν. Υπάρχει συγκεκριμένος πανάκριβος εξοπλισμός για να γίνει αυτό. Και φυσικά ο εξειδικευμένος απαραίτητος οφθαλμοχειρουργός. Αυτό πρέπει να το πω. Να ρωτήσω και που πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Ασφαλής η μέθοδος είναι, έχουμε δυνατότητες επιπλοκής. Θα μου πείτε τώρα ποιο χειρουργείο δεν έχει και ποια επέμβαση δεν έχει. Σωστά. Θα λέγαμε ψέματα. Εγώ ξέρετε, είμαι και της γερμανικής σχολής και στους ασθενείς τους τα πετάω στα μούτρα λίγο. δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, να λέω ναι, όλα καλά. Όλα. Υπάρχει. Ακόμα και σε αυτές τις επεμβάσεις, όσο ασφαλής και να είναι, υπάρχουν κάποιες μικροεπιπλοκές που μπορούν να συμβούν. Οι οποίες όμως είναι θεωρείται από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις, θέλω να το πούμε. Όμως υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και εδώ να τονίσουμε, όπως και στο κομμάτι των επεμβάσεων της αποκόλλησης, που βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, παρόλα αυτά και εδώ ισχύει, αλλά φαντάζομαι και σε όλες τις επεμβάσεις, στην ιατρική, όχι μόνο στην οφθαλμολογία, ότι πρέπει να υπάρχει σωστή παρακολούθηση με τα εγχειρητικά. Γιατί όλες αυτές οι μικροεπιπλοκές. Μπορεί να είναι εντελώς ασήμαντες εάν διαγνωστούν άμεσα και αντιμετωπιστούν άμεσα, αλλά να γίνουν πάρα πολύ σημαντικές και να δημιουργήσουν ακόμα και σοβαρά προβλήματα εάν το περιστατικό δεν διαγνωστεί έγκαιρα, γιατί χειρουργήθηκε κάπου αλλού, το εξήτασε μετά κάποιος άλλος, δεν είδε το πρόβλημα, τέλος πάντων. Ξαναγυρίζουμε στο ότι πρέπει ο ασθενής να είναι με τον χειρουργό του, αυτόν που τον χειρούργησε και τον παρακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, πιστεύω, αυτό σαν μήνυμα για, σε όλη την ιατρική, ναι, αλλά και πιο ειδικά στην οφθαλμολογία και ειδικότερα ακόμα για αυτού του είδους επεμβάσεις. Για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ποιότητα του αποτελέσματος. Αυτό καλό είναι. Και επίσης η επιπλοκή, μου είπατε πριν πούμε στο στούντιο, είναι σημαντικό να διαγνωστεί η επιπλοκή πάνω στην εγχείρηση έγκαιρα. Σε όλα τα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις επεμβάσεις που είναι πάρα πολύ ασφαλείς, που πλέον τα συστήματα έχουν αυτοματοποιηθεί, έχουμε πλέον έκτης γενιάς λέιζερ που κάνουν αυτήν. Με τρομερά controls, tracking systems, δηλαδή το μάτι μπορεί να κινείται και το λέιζερ με ειδικά συστήματα το παρακολουθεί και δεν το χάνει. Με τρομερή συχνότητα αυτά. Παρόλα αυτά, όλη την τεχνολογία του κόσμου και να βάλεις, υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγων, παραμένει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγων και αυτός ο ανθρώπινος παράγων πρέπει να εξασφαλίζεται κάθε φορά. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα το πω ένα άλλο παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή. Βλέπουμε πόσο ασφαλής είναι οι πτήσεις με αεροπλάνο. Όλοι μας χρησιμοποιούμε αεροπλάνο. Πετάμε με αυτό. Ναι, δεν πάγουν 2-3 να πέφτουν τον χρόνο. Ας μην πάμε εκεί. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρουμε ότι πλέον με τον αυτόματο πιλότο μπορείς να κάνεις πρακτικά τα πάντα. Να προσγειωθεί το αεροπλάνο, να απογειωθεί, να πάει εκεί που πρέπει. Δεν θα ήθελες όμως και να ξέρεις ότι το πετάει ένας πάρα πολύ έμπειρος πιλότος που αν χρειαστεί οτιδήποτε φυσικά, θα επέμβει και θα. Η απάντηση προσωπικά είναι όχι, δεν θέλω να πηγαίνει το αεροπλάνο μόνο του. Θέλω ένας έμπειρος πιλότος να είναι μπροστά. Ή και να πηγαίνει φυσικά. Να είναι αυτός και να ελέγχει τα πάντα. Φυσικά. Και αν κάτι πάει να συμβεί, να είναι εκεί. Φυσικά. Γιατί αν δεν είναι και κάτι συμβεί μία στο τόσο. Ναι, ακριβώς μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Είναι και σε αυτά. Έγκαιρη διάγνωση λοιπόν από έμπειρο οφθαλμίατρο χειρουργό. Όλα αυτά. Ναι. Τι κάνουμε στο κομμάτι, η εμπειρία σας τι λέει, θέλω να κλείσουμε αυτό. Από θεραπεία και αποκατάσταση και εδώ. Κάνει κάποιος το λέιζερ. Τι ακολουθεί. Εδώ τα πράγματα σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην αποκόλληση που αναφέραμε. Δηλαδή φεύγει και πάει χωρίς γυαλιά στο δουλειά. Ναι, ναι. Βγαίνει από την αίθουσα του χειρουργείου χωρίς γυαλιά, κατευθείαν, βλέποντας. Η επέμβαση δεν πονάει, το τονίζουμε. Εάν κάποιος το έχει κάνει και έχει πονέσει, μάλλον έχει κάνει κάτι άλλο. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν έχουμε κανένα πόνο. Η αποκατάσταση της ώρας είναι άμεση. Άμεση που σημαίνει ότι αν κάνουμε για παράδειγμα φερρυπίνη την Παρασκευή, τη Δευτέρα πάμε η δουλειά.
Δουλεύουμε κανονικά και έχουμε το 99% σχεδόν τις ώρες που θα έχουμε στο τέλος. Υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής που μπορεί να κρατήσει κάποιο διάστημα, όμως ο ασθενής δεν μένει χωρίς να μπορεί να δουλέψει, να εργαστεί και να είναι δραστήριος. Ούτε χρειάζεται να κλειστεί σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για καμιά εβδομάδα ή 10 μέρες και να μην δει τον κόσμο αυτό. Ή το ακούω ακόμα και σήμερα. Γιατί είναι πολλοί ασθενείς που φοβούνται, γιατί φοβούνται αυτά τα πράγματα. Και δίκιο σου λέει, ρε γιατρέ, άμα το κάνω τώρα, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Εγώ δουλεύω σε υπολογιστή. Θα μπορώ να πάω σε 2 μέρες, τι θα κάνω. Όχι. Έρχονται από το εξωτερικό, τους κάνουμε και φεύγουν. Και πάνε πίσω. Και επιστρέφουν στη δουλειά τους. Επιστρέφουν στη δουλειά τους στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δηλαδή πλέον έχουν φτάσει εκεί τα πράγματα. Ωραία. Και προς όφελος των ασθενών. Φυσικά. Αποκατάσταση και αποθεραπεία λοιπόν άμεση. Ναι. Και εδώ τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, την αποκόλληση αμφιστροειδούς. Ναι. Δεν χρειάζεται παρακολούθηση. Η παρακολούθηση χρειάζεται, απλά δεν είναι τόσο συχνή όσο πρέπει. Είναι περισσότερο τις πρώτες μέρες και μετά αραιώνει πάρα πολύ. Έτσι. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για μία ακόμη φορά, κατατοπιστικότατος, όπως σας πάντα. Και εγώ. Ήταν η εκπομπή μας το πρώτο και το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θέλω την υγεία μου με τον Γιάννη Τσιάζιο της 5ης, 11ης Ιουνίου, με τον Αντώνη Πίπη, τον χειρουργό οφθαλμίατρο από το Οφθαλμολογικό Κέντρο Ήρης. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τη σκυτάλη θα πάρει η Αντιγόνη Παπαϊάννου με τους κυρίους Μακρίδη και Γεωργούση. Από μας, από μένα και τον κύριο Πίπη, καλώς σας βράδυ. Καλό βράδυ. Το κτηματομεσητικό γραφείο B Papas είναι μέλος του ελληνικού δικτύου B Real Estate με 25 γραφεία σε όλη την Ελλάδα και ένα επιτελείο 150 συμβούλων ακίνητης περιουσίας. Η B Papas, ξεπερνώντας τα στενά όρια του μεσητικού γραφείου, σας παρέχει στοχευμένα, εύκολα και γρήγορα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. B Papas, στη Λάρισα. Αγαπητοί τηλεθετές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην αίθουσα της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής του Ιασώ Θεσσαλίας και κοντά μου σήμερα έχω την τιμή να έχω 2 αξιόλογους ιατρούς, τον κύριο Μιλτιάδη Γεωργούση και τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρίδη, οι οποίοι είναι διευθυντές Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιασώ Θεσσαλίας και πιστοποιημένοι Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί της Ρομποτικής Χειρουργικής. Κύριε Γεωργούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Μακρίδη, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναλύσουμε την καινοτόμο μέθοδο με το μηχάνημα Navio 7 που αφορά στη ρομποτική χειρουργική της ορθοπαιδικής. Ας ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω στον κύριο Γεωργούση με το τι είναι ρομποτική χειρουργική. Ναι, η ρομποτική χειρουργική τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει άλματα σε πολλούς τομείς και τελευταία και στον τομέα της ορθοπαιδικής και είναι διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα εκτός από τα μεγάλα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Με την χρήση ρομποτικών μηχανημάτων στην ορθοπαιδική χειρουργική μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άρτια και με πολύ καλό αποτέλεσμα παθήσεις που αφορούν το γόνατο και το ισχύο, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων ρομποτικής υποβοήθησης, τα οποία με απόλυτη ακρίβεια προετοιμάζουν τους ιστούς και με τα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα στην απόλυτα σωστή και ακριβή θέση, ώστε η αρθροπλαστική να προσομοιάζει απόλυτα κατά το δυνατόν στο φυσιολογικό γόνατο και στην κινηματική του ασθενούς. Κύριε Μακρίδη, να περάσουμε τώρα σε εσάς με το επόμενο ερώτημα για να καταλάβει ο κόσμος και το κοινό γιατί ακριβώς μιλάμε. Θέλουμε να μας πείτε τις διαφορές και τα πλεονεκτήματα που έχει η ρομποτική χειρουργική από τις άλλες μεθόδους. Σαφώς. Μιλάμε πλέον για μια επαναστατική μέθοδο. Η ρομποτική χειρουργική θα είναι το μέλλον και είναι και το παρόν.
Σε σχέση με τη συμβατική τεχνική, σίγουρα μπορούμε να τοποθετούμε τα εφτεύματα με απόλυτη ακρίβεια, ακρίβεια χιλιοστού. Μπορούμε να κάνουμε ξισορρόπηση των μαλακών μορίων πάλι με ακρίβεια χιλιοστού. Το μηχάνημα μας λέει ακριβώς πώς να κόψουμε. Κόβει μόνο του, ένα μεγάλο μέρος του χειρουργείου δουλεύει μόνο του. Εμείς μπορούμε να παρέμβουμε όποτε χρειαστεί. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την επέμβαση αν κάποιο λάθος κάνουμε ή κάποια λάθος εκτίμηση. Οπότε το μηχάνημα χτυπάνε αλάρμ. Οπότε πάντα μας λέει αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις και προχωράμε την επέμβαση. Όλα γίνονται με ακρίβεια χιλιοστού. Όλα γίνονται πλέον όταν έχουμε κλείσει το τραύμα. Οι ασθενείς είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να περπατήσουν στις επόμενες 6 ώρες. Αυτή είναι η πρακτική μας μέχρι τώρα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα και νομίζουμε ότι πλέον θα επεκτείνουμε αυτή την τεχνική, την ρομποτική χειρουργική και σε άλλους τομείς, όπως στις αθλητικές κακώσεις και στο τραύμα πιθανό στο μέλλον. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Μακρύδη, στην ουσία λαχιστοποιούμε στο μηδέν τον κίνδυνο να αποτύχει μια εγχείρηση. Ναι, ο κίνδυνος ήταν κάπου να έχει κάποια επιπλοκή στο 3-5%, πλέον είναι κάτω από 0,001%. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο λάθος. Έχουμε το μηχάνημα και πιστεύω ότι πλέον εκεί οι χειρουργικές τεχνικές στοχεύουν εκεί πέρα στο μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλές μετεχειρητικές επιπλοκές, ειδικά στα ορθοπαιδικά χειρουργεία, από ό,τι γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος έρχεται μερικές φορές να γίνει καλύτερα και μπορεί να γίνει και χειρότερα μετά από ένα χειρουργείο. Σίγουρα, πάντοτε κάνει κάποιο χειρουργείο, ώστε να είσαι ενημερωμένο πλήρως για τις πιθανές επιπλοκές, όχι μόνο στην ορθοπαιδική, σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Σίγουρα με την. Η τεχνολογία μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των επιπλοκών. Κύριε Γεωργούση, ο λόγος εσάς και πάλι και θα ήθελα να μου αναλύσετε τώρα εάν μπορεί οποιοδήποτε να ασκήσει ρομποτική χειρουργική. Υπάρχει ειδική άδεια για να πούμε ότι ένας ορθοπαιδικός χειρουργός ή και γενικά χειρουργός μπορεί να κάνει τη ρομποτική χειρουργική. Ναι, αυτό ισχύει για όλα τα ρομποτικά μηχανήματα. Χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία παρέχεται σε ορισμένα κέντρα του εξωτερικού. Περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία έχουν και θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Εκπαιδευόμαστε πάνω σε προπλάσματα, εκπαιδευόμαστε πάνω σε φρέσκα πτωματικά μοσχεύματα και στο τελικό στάδιο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης συμμετέχουμε σε ζωντανά χειρουργία με τους εκπαιδευτές όπου γίνεται η τελική εκτίμηση της πιστοποίησης και μετά από εκεί και πέρα ο χειρουργός, ο ορθοπαιδικός που συμμετέχει σε αυτά τα σεμινάρια έχει την πιστοποίηση και μπορεί να εκτελεί τις επεμβάσεις με το εκάστοτε ορθοπαιδικό ρομποτικό μηχάνημα. Κύριε Μακρύδη, ο λόγος εσάς ξανά. Θα σας θέσω το επόμενο ερώτημα που είναι: θέλω να μας πείτε επιγραμματικά τα συστήματα που είναι ρομποτικά και χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική χειρουργική. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, εμείς έχουμε τον Avio το 7, το ρομποτικό σύστημα της Smith & Nephew. Είναι το πλέον σύγχρονο μηχάνημα. Υπάρχει φυσικά το Mako της Striker που είναι και αυτό εξαιρετικά καλό, είναι λίγο πιο παλιό αυτό. Και είναι και το Rosa της Zimmer, η οποία και αυτή τώρα σχετικά πρόσφατα έχει βγει. Και αυτό είναι εξαιρετικό μηχάνημα. Δεν είναι θέμα το ποιο μηχάνημα επιλέγει ο καθένας. Κάθε χειρουργός που επιστοποιείται επιλέγει κάποιο μηχάνημα ή κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Εμείς ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το μηχάνημα είναι πολύ σημαντικός ότι μας επιτρέπει ανά πάση στιγμή να παρεύουμε κι εμείς. Έναν αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ ευέλικτο μέσα στο χειρουργείο. Είναι φορητό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε αίθουσα, μπορούμε σε οποιαδήποτε κλινική, αν χρειαστεί στο εξωτερικό να μας καλέσει κάποιο ασθενής, μπορούμε να το πάρουμε και να πάμε εκεί πέρα. Τρίτον, είναι σημαντικό ότι με βάση, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη βάση δεδομένων. Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο με κάνει ένα update στο λογισμικό και μπορούμε στο μέλλον να εκτελούμε και έχουμε το πλάνο να εκτελέσουμε και αθλητικές κακώσεις, να κάνουμε χειραστούς, να κάνουμε βλάβες στο χόνδρο. Στο μέλλον μπορεί να βγει λογισμικό για τα κατάγματα. Οπότε δεν αλλάζουμε κάτι στο μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε καινούριο μηχάνημα. Με το ίδιο κάνουμε μια αναβάθμιση του λογισμικού και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χειρουργείο ρομποτικά όπως ξέρουμε. Κύριε Μακρύδη, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε πάλι πίσω για να λύσουμε το θέμα εκτενέστερα.
Επιστρέψαμε λοιπόν ξανά στη χειρουργική αίθουσα των Ορθοπαιδικών Περιστατικών του Ιασό Θεσσαλίας και έχω να απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον κύριο Μακρύδη όσον αφορά τα ρομποτικά συστήματα γενικά. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η λειτουργία τους. Η λειτουργία τους. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το ρομποτικό σύστημα είναι να κάνουμε μια χαρτογράφηση του γόνατος. Μιλάω τώρα συγκεκριμένα του Navio 7, αυτό που κατέχουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον ούτε αξιονικές ούτε μαγνητικές. Ανοίγουμε το γόνατο, κάνουμε όσο πιο μικρή τομή γίνεται. Τοποθετούμε ειδικού υποδοχή πάνω στο γόνατο, στο μυρό και στην κνήμη. Και έπειτα με ειδικά λογισμικά συστήματα και με το μηχάνημα κάνουμε 3D, τριζάστη χαρτογράφηση του μυρού και τη κνήμη. Οπότε ξέρουμε πλέον, το μηχάνημα μα βγάζει ακριβώ τι βλάβε έχει ακριβώ ο χόνδρο του γόνατο. Ξέρουμε έτσι πώ θα κόψουμε, τι τομή θα κάνουμε, πώ θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν χρειάζεται να κόβουμε με το πριόνι όπως κόβουμε παλιά. Πλέον το μηχάνημα έχει ειδικό εργαλείο το οποίο ακριβώς κόβει το χόνδρο που πάσχει. Μέχρι να φτάσουμε στο υγιές σωστό. Έπειτα προχωράμε, κάνουμε το σχεδιασμό των προθέσεων. Εκεί πάνω με touch screen, οθόνη αφής, μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέγεθος του μυρού, το μέγεθος της κνήμης, τη ακριβή θέση του, τη στροφή, τη μετατόπιση δεξιά-αριστερά. Οπότε ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ότι το πόδι θα βγει στην τέλεια ευθυγράμμιση. Επιπλέον, μας δίνει το μηχάνημα τη δυνατότητα να κάνουμε την εξισορρόπηση των μαλακών μορίων. Κάνοντας κίνηση στο γόνατο, κάμψη έκταση, μπορούμε να δούμε την ισορροπία του γόνατος, του ισχύου, της εκάστοτε διάρθρωσης. Οπότε είμαστε σίγουροι, αφού κλείσουμε, όπως είπα και πιο πριν, ότι το γόνατο θα λειτουργήσει άψογα όταν ο ασθενής φύγει από το χειρουργείο. Κύριε Γεωργούση, να περάσω σε εσάς τώρα και να σας κάνω ένα ερώτημα πολύ κέριο που θα πει απλώς ο κόσμος που μας βλέπει. Όλοι έχουν μάθει στην ανοιχτή χειρουργική, στην ανοιχτή δηλαδή αποκατάσταση, πώς μπορεί κάποιος να πιστεί για να έρθει, πώς θα είναι η αποκατάσταση, η διαφορά της μίας με της άλλης. Γιατί σου λέει μπορεί να είναι ανέμακτο, να είναι μικρό. Θα έχω αποκατάσταση, θα έχει πετύχει το χειρουργείο. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει λίγο ποια είναι η αποκατάσταση στις διαφορές, ποιες διαφορές υπάρχουν. Πολύ καλή ερώτηση και πολύ εύλογο το ερώτημα του κόσμου. Με βάση και τα όσα περιέγραψε ο κύριος Μακρύδης, η αποκατάσταση με τη χρήση του ρομποτικού μηχανήματος του Navio 7 είναι έγκαιρη και άμεση. Φανταστείτε ότι στα πρώτα 20 περιστατικά που έχουμε πραγματοποιήσει και τα οποία ήταν μερικά από αυτά εξαιρετικά δύσκολα και με ιδιαιτερότητες, οι ασθενείς όλοι κινητοποιήθηκαν τις πρώτες 6 με 8 ώρες και πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 2 με 3 ημέρες. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα αποκατάστασης πρώιμης όσον αφορά τις ολικές αρθροπλαστικές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι επεμβάσεις οι οποίες αφορούν ηλικιωμένους ασθενείς που εκ των πραγμάτων έχουν κάποια κινητικά προβλήματα και κάποιες δυσκολίες στο μυοσκελετικό. Και επιπλέον ο πόνος ο οποίος υπάρχει μετά το χειρουργείο, που επίσης είναι βασικό και κέριο ερώτημα και αγωνία των ασθενών, είναι πολύ λιγότερος από ό,τι στις συμβατικές μεθόδους, και αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι το τραύμα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι πολύ μικρότερο από τη συμβατική μέθοδο, όπως και η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων και το οστό που πρακτικά αφαιρούμε είναι περίπου το 1 τρίτο με το μισό από τη συμβατική μέθοδο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη και άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. Και ένα πολύ βασικό είναι ότι μετά το εξιτήριο του ασθενούς από το νοσοκομείο, ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του και με κάποιες οδηγίες αποκατάστασης και με κάποια πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούμε, είναι τα λεγόμενα fast track πρωτόκολλα, επιτυγχάνουμε αμέσως την κινητοποίηση του ασθενούς, ο οποίος πρακτικά σε 15 με 20 ημέρες μπορεί να περιέλθει στην προτέρα κατάστασή του και με βάση βέβαια τις δυνατότητες του κάθε οργανισμού. Οπότε ο ασθενής δεν χρειάζεται να πάει σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης να κάνει περαιτέρω θεραπείες. Μπορεί να υπάρχει αποκατάσταση κατευθείαν και μετά το χειρουργείο. Αυτό είναι σαφέστατο. Ο ασθενής δεν χρειάζεται ποτέ να πάει σε κέντρο αποκατάστασης και μπορεί, ακολουθώντας τις οδηγίες μας, να ακολουθήσει το πρόγραμμα στο σπίτι ακόμα και χωρίς τη βοήθεια έτερου ανθρώπου. Ακόμη και ασθενείς σε μεγάλη ηλικία μπορούν να το επιτυχάνουν αυτό. Βεβαίως, μπορούν να το επιτύχουν ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας και οποιασδήποτε κινητικής κατάστασης, και θέλω να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ασθενή που χειρουργήσαμε από τις πρώτες επεμβάσεις που κάναμε, η οποία ήταν ασθενής υπέρβαρη και με νευρολογικό πρόβλημα, η οποία κινητοποιήθηκε στις 6 ώρες και την επόμενη μέρα ανέβηκε τα σκαλιά χωρίς τη βοήθεια του ΠΙΑ.
Κύριε Μακρύδη, λόγω σε εσάς, τα χρόνια νοσήματα όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, που η επούλωση των πληγών είναι πιο δύσκολη, ενδείκνεται αυτή η τεχνική για να τη χρησιμοποιήσουμε? Πρακτικά ενδείκνεται σε κάθε πάθηση που υπάρχει στην υπάρχουσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαβήτης, το ρυθμίζουμε πριν το χειρουργείο. Πλέον έχουμε χειρουργήσει ήδη ασθενείς με σοβαρά προβλήματα. Σήμερα κιόλας κάναμε ένα ασθενή με δραματομιοσίτιδα, που είναι σοβαρή νόσος αυτοάνωση του μυσχελετικού. Έχουμε χειρουργήσει ασθενείς με Πάρκινσον, όπως είπε ο κύριος Γεωργούσης. Έχουμε κάνει ασθενείς με σοβαρές παραμορφώσεις στο γόνατο, με μεγάλες ρευότητες ή πλεσότητες, μέχρι και 18 μοίρες, 19 μοίρες παραμόρφωση, οπότε διορθώνουμε τον άξονα στο 0. Η επούλωση των μαλακών μωρών είναι τέλεια. Πάντα κλείνουμε με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής στο τραύμα. Η βλάβη στο μαλακό μωρό είναι ελάχιστη. Φανταστείτε, πριν λίγο καιρό κάναμε και ένα γόνατο ασθενή, διπλό χειρουργείο. Κάναμε το γόνατο το αριστερό, δεξίωμα αρθροσκόπηση και ασθενής περπάτησε με τον μπαστούνάκι στο δεξί χέρι στις επόμενες 6-8 ώρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μας βοηθάει πάρα πολύ το μηχάνημα, σαφώς. Η τεχνολογία είναι σύμμαχός μας, είναι ο τρίτος βοηθός, ας πούμε, στο χειρουργείο μέσα. Και νομίζω ότι πρακτικά κάθε ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί. Σίγουρα προηγείται ο καλός προχειρητικός έλεγχος. Είναι, το θεωρούμε βασικό κανόνα αυτό. Έχουμε team δικό μας με αναισθησιολόγους, καρδιολόγους. Οπότε είμαστε σίγουρα ασφαλείς και οι ασθενείς πάνω απ' όλα ασφαλείς. Ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τον κύριο των επιπλοκών. Αν δεν κάνω λάθος, και το μηχάνημα από μόνο του διενεργεί κάποιο προηγητικό έλεγχο όσο αφορά το αποκονιστικό, νομίζω, κομμάτι. Ναι, αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον ούτε ακτινογραφίες. Μια απλή ακτινογραφία στο γόνατο την έχουμε για τα πρωτόκολλα, για εμάς, ουσιαστικά για μεθόδους έρευνας. Όλη η χαρτογράφηση γίνεται από το μηχάνημα. Ούτε αξιονική χρειάζεται, ούτε μαγνητική, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Γεωργούση, ο λόγος εσάς. Τα εμφυτεύματα τώρα που χρησιμοποιούμε είναι ανθεκτικά και είναι καλής ποιότητας? Γιατί ο κόσμος μπορεί να αναρωτιέται, αυτό που βάζουμε μέσα είναι καλής ποιότητας, είναι ανθεκτικό, πόσο μπορεί να κρατήσει? Βεβαίως. Τα εμφυτεύματα, τα καινούργια των νέων τεχνολογιών, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά στον χρόνο και υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες που δείχνουν ανθεκτικότητα και επιβίωση έως και 20 χρόνια. Επιπλέον, το πλεονέκτημα του μηχανήματος του ρομποτικού που χρησιμοποιούμε, τον Avio 7, έχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί 5 διαφορετικά είδη προθέσεων με διαφορετικές δυνατότητες, οι οποίες επιλέγονται με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες της ανατομίας και των αναγκών του εκάστοτε ασθενή. Και επιπλέον η χρήση του ρομποτικού μηχανήματος με το οποίο τα εμφυτεύματα τοποθετούνται με απόλυτη ακρίβεια χιλιοστού είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυξάνει την βιωσιμότητα και είναι σίγουρο ότι η επιβίωση ξεπερνάει και την 20ετία. Κύριε Μακρύδη, το επόμενο ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι: εσείς σαν ιατροί είστε ευχαριστημένοι από την καινοτόμα αυτή μέθοδο? Οι ασθενείς είναι το ίδιο ευχαριστημένοι? Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τα πρώτα χειρουργεία που έχετε κάνει? Σίγουρα εμείς είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Το βλέπουμε, για να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι, σαφώς και οι ασθενείς μας ευχαριστημένοι. Μας προτιμάνε πάρα πολύ, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ασθενείς μας. Ξέρουμε σε δύσκολους καιρούς και δύσκολες εποχές δεν είναι εύκολο να χειρουργηθείς με τη ρομποτική. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τα πρώτα αποτελέσματα. Το αντιλαμβάνουμε στην έρευνα που κάνουμε με τους ασθενείς μας, το feedback που παίρνουμε και άμεσα με τη χειρητικά, που ο πόνος είναι πολύ λιγότερος, η κινητοποίηση είναι άμεση. Δεν χρειάζεται αποκατάσταση. Κατευθυνθούμε τα fast track protocols μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Νομίζω ότι όταν τους βλέπουμε πάλι, βγάζουμε τα ράματα στο επόμενο follow-up, στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Μέχρι τώρα έχουμε τις καλύτερες ανταποκρίσεις από όλους τους ασθενείς. Και δεν μιλάμε πλέον μόνο για πόνο, μιλάμε και για περιπτώσεις ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής των ασθενών έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Επιστρέφουν στις δραστηριότητες τους γρήγορα, κάνουν αυτά που θέλανε όπως πριν. Και ένα παράδειγμα, Φερρυππίν, είναι ένα γόνατο που είχαμε κάνει πιο παλιά με συμβατικά. Στο δεξί γόνατο χειρουργήσαμε τον ίδιο ασθενή στο αριστερό με τη ρομποτική. Μας είπε ο ίδιος ο ασθενής ότι η διαφορά είναι τεράστια. Πήγε ο ασθενής σε τρεις εβδομάδες, βγάλαμε τα ράματα, οδηγούσε αυτοκίνητο, επέστρεψε στις αγροτικές δουλειές του. Και είναι αμαρτυρία του ασθενούς αυτήν, έτσι. Κύριε Γεωργούση, ο λόγος σε εσάς τώρα. Τέτοιο μηχάνημα ρομποτικής χειρουργικής υπάρχει άλλο στην κεντρική Ελλάδα και δει στη Θεσσαλία? Όχι, το ΙΑΣΟ πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα. Είναι το μοναδικό και το πρώτο ρομποτικό μηχάνημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδος, και είναι απολύτως συνυφασμένο με τις δυνατότητες και τις
και τα θέλω του Ιασώ Θεσσαλίας, που πρωτοπορεί σε όλες τις καινούργιες μεθόδους με το άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και τις υποδομές που έχουμε, ώστε μπορούμε οποιαδήποτε καινοτόμο τεχνική να την πρώτη να την παρουσιάσουμε στη Θεσσαλία και να είναι προς όφελος της κοινωνίας μας. Ο κόσμος τώρα μπορεί να ρωτήσει, επειδή είναι μια καινοτόμος μέθοδος, πόσο ακριβή είναι, είναι πολύ κοστοβόρα για το μέσο Έλληνα? Είναι επίσης ένα θέμα το οποίο προξενεί εύλογο άγχος, ας πούμε, και ανησυχία στον κόσμο, αλλά θέλουμε να το πούμε ότι και, αυτό, και σε αυτόν τον τομέα, στο Ιασώ Θεσσαλίας και εμείς σαν Αλφα Ορθοπαιδική Κλινική, είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες τις αντίστοιχες μεθόδους άλλων μηχανημάτων, και είμαστε απόλυτα προσαρμοσμένοι και στις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας, και με ένα πολύ προσιτό οικονομικό κόστος μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια πρωτοπόρο τεχνική η οποία τελικά αποδεικνύεται πολύ πιο φθηνή από τις συμβατικές μεθόδους. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ο κόσμος ξενιτευόταν από τη Θεσσαλία τόσο καιρό. Πήγαινε στις μεγάλες πόλεις όπως ήταν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη και μπορεί για μια εγχείρηση να πληρώνει τα διπλά και τριπλά λεφτά από ό,τι θα πληρώνει στον τόπο του, γιατί δεν υπήρχαν τα μηχανήματα. Σήμερα λοιπόν εδώ υπάρχουν τα μηχανήματα και μπορεί ο Θεσσαλός πολίτης να εξυπηρετηθεί. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό ήταν η επιδίωξή μας και ο στόχος μας από την αρχή του εγχειρήματος αυτού, και είμαστε πολύ περήφανοι που με την συνδρομή και την βοήθεια και την αρρωγή του Ιασώ, της διοίκησής του και όλων των, και ολόκληρου του προσωπικού, μπορούμε να παρέχουμε τις υψηλότερες υπηρεσίες μιας άρτιας και πρωτοπόρου μεθόδου, η οποία δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε μεγάλα κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, και σε πολύ πολύ ανταγωνιστικές τιμές και απόλυτα προσαρμοσμένες, επαναλαμβάνω, στην περιοχή μας. Κύριε Μακρύδη, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα της εκπομπής μας, θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες, αν τελικά η ρομποτική χειρουργική είναι το μέλλον στην ορθοπαιδική χειρουργική ή είναι το μέλλον γενικά στη χειρουργική, νομίζω. Σίγουρα εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, είμαστε πιστοποιημένοι, γι' αυτό κάναμε αυτή την πιστοποίηση, γι' αυτό το υποστηρίζουμε το προϊόν. Νομίζω ότι σίγουρα το μέλλον είναι το παρόν. Έχουμε συζητήσει πολλούς διακεκριμένους επιστήμονες στο εξωτερικό. Το πιστεύουν αυτοί ακράδαντα. Πιστεύουμε η ρομποτική χειρουργική είναι το μέλλον και στην ορθοπαιδική και γενικά στη χειρουργική. Ήδη από παλιά έχουν κάνει οι ουρολόγοι τον Νταβίντσι, τη μέθοδο του Νταβίντσι, και οι χειρουργοί την εφαρμόζουν. Πρωτοπόρα συστήματα. Με την τεχνολογία, με τον καιρό, σαφώς παίρνουμε όλο και πιο καινούργια μηχανήματα, τα οποία μας βοηθάνε ακόμα περισσότερο. Πάνω σε αυτό το θέμα της καινοτομίας, ένα παράδειγμα, τις προάλλες κάναμε την πρώτη αναθεώρηση ολικής ανασπλαστικής γόνατος του Ιασώ. Τι σημαίνει αναθεώρηση? Ένα γόνατο το οποίο είχε καταστραφεί παλιά, σε 4-5 χρόνια χαλάρωσε. Πήραμε το ρομποτικό μηχάνημα, το αλλάξαμε και η ασθενής περπάτησε 6 ώρες στο χειρουργείο. Πήγε σπίτι της, δεν χρειάστηκε να κάνει καν αποκατάσταση, που σε άλλες εποχές θα ήταν τώρα σε κέντρο αποκατάστασης με πολύ περισσότερο πόνο και σαφώς μικρότερη ποιότητα ζωής. Θέλω να πούμε ότι δεν προαυτολογούμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Η ρομποτική χειρουργική είναι το μέλλον. Και σίγουρα νομίζουμε ότι θα το υποστηρίξουμε άμεσα. Το Ιασώ μας υποστηρίζει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι αρρωγός σε κάθε βήμα που κάνουμε. Σκεφτόμαστε στο μέλλον να κάνουμε κάποια σεμινάρια και σε νέους φοιτητές και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το κάνουμε σαν κέντρο αναφοράς το Ιασώ εδώ πέρα, και να εξελίσσουμε, να εκπαιδεύουμε και άλλους ορθοπαιδικούς και νέους και φοιτητές και άλλους εκολαπτόμενους χειρουργούς. Είναι στα πλάνα μας. Έχουμε κάποια προσεκτικά βήματα. Σχεδιάζουμε σιγά σιγά το μέλλον και πιστεύω ότι το Ιασώ μας προσφέρει σε αυτό αμέριστη υποστήριξη. Και πλέον είμαστε 24 ώρες το 24ωρο με τις εφημερίες των ορθοπαιδικών και όλες των ειδικοτήτων. Παρέχει στον ασθενή 24 ώρες το 24ωρο συνεχή βοήθεια. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε εξωτερικά ιατρία. Ό,τι χρειαστεί ο κόσμος παίρνει στο κέντρο, μας ζητάει ανά πάση στιγμή. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τους δύο. Κύριε Μακρύδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γεωργούση, σας ευχαριστώ και σας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς εδώ από το Ιασώ Θεσσαλίας επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο στούντιο.
φίλες και φίλοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου» της 5ης, 11ης Ιουνίου του 2020. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.